Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Μαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Βρίσκομαι εδώ για να απαντάω σε ερωτήσεις, σχόλια και οτιδήποτε έχει να κάνει σε σχέση με τις πολεμικές τέχνες και όχι μόνο. Γι' αυτό θα απαντήσω σήμερα το όχι μόνο ότι αγαπημένος φίλος ο Γιάννης Παπαϊωάννου με ζήτησε να σχολιάσω λίγο τα θέματα για τις συμμορίες ανηλίκων που δημιουργούνται και μου ζήτησε τη γνώμη μου και αποφάσισα να κάνω ένα θέμα εκτός πολεμικών τεχνών και να μιλήσω για τις συμμορίες ανηλίκων βάσει του τι σκέφτομαι εγώ και βάσει πληροφοριών που έχω από κάποιους μαθητές που είναι αστυνομικοί και έχω πάρει κάποιες πληροφορίες ρωτώντας βέβαια πάντα, έτσι. Και παίρνοντας κάποιες πληροφορίες και έχοντας να δώσω κάποια κατάσταση, κάποια γνώμη για το όλο θέμα. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, μια και είσαι και στο επάγγελμα αρκετό καιρό, βλέπεις κάποια πράγματα να πούμε από μέσα και τα βλέπεις λίγο διαφορετικά. Οι συμμορίες ανηλίκων είναι ένα θέμα που μαστίζει την πραγματικότητα και δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα, είναι κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ καιρό. Θυμάμαι και εγώ μικρός όταν ήμουνα, είχαμε και εμείς κάποιες συμμορίες. Βέβαια, εμείς δεν είχαμε αυτή τη λογική, έτσι, συμμορίες, εντός εισαγωγικών ήταν οι δικές μας. Ήμασταν παρέα παιδιών που προσπαθούσαμε επηρεασμένοι από κινηματογραφικά και από κινηματογραφικές επιρροές και γενικά από τέτοιες επιρροές, από τέτοια είδη επιρροές, ξενόφερτες βασικά επιρροές, προσπαθούσαμε να μιμηθούμε κάποια πράγματα, δηλαδή είχαμε δει κάποιες ταινίες αυτά και προσπαθούσαμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο, δηλαδή είχαμε βγάλει μπουφάν που τα φορούσαμε όλα με το ίδιο όνομα και μαζευόμασταν, ας πούμε, σε ένα μέρος και πηγαίναμε, κάναμε βόλτες, είχαμε μηχανές, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο, γίνεται κάπως έτσι. Λοιπόν, βέβαια, όλα αυτά τα πράγματα βάσει των καιρών και ανάλογα με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Η φάση των συμμοριών σήμερα, εντάξει, και βάσει αυτών που βλέπουμε με όλες αυτές τις επιρροές που υπάρχουν, δηλαδή από τις συνδρομητικές κονσόλες, Netflix, μπλα μπλα μπλα, ταινίες από Hollywood, από τέτοιο που δείχνουν τις συμμορίες πώς λειτουργούν, αυτές όλες οι επιρροές που είναι σε παιδιά τα οποία βρίσκονται στην εφηβεία και τα επηρεάζουν πάρα πολύ, έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής και τον τρόπο σκέψης πάρα πολύ και έχουν φέρει μια κατάσταση η οποία έχει γίνει λίγο, θα λέγαμε, να χρησιμοποιήσω την κατάλληλη έκφραση, έχουν γίνει, θα έλεγα, λίγο τρομακτική. Η κατάσταση έχει γίνει λίγο τρομακτική. Βάσει στατιστικών, επειδή μου αρέσει να παίρνω πληροφορίες, επειδή διδάσκω οπλασκία, βάσει στατιστικών που ρώτησα αστυνομικό, ένα στους δύο φέρει μαχαίρι. Τα περισσότερα παιδιά που βρίσκονται σε συμμορίες αυτή τη στιγμή, που δημιουργούν πυρήνες και φτιάχνουν συμμορίες, τα περισσότερα παιδιά όπου φορούν, δηλαδή, έχουν μαχαίρι μαζί τους και αν είναι δυνατόν, αν θέλετε το πιστεύετε ή όχι, κάποια από αυτά τα παιδιά, να πούμε, έχουν και όπλα. Πραγματικά όπλα ελάχιστα, αλλά έχουν όπλα αερίου, έχουν όπλα αεροβόλα, έχουν γενικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα τα κουβαλάνε. Η επιρροή αυτή, η κακή για μένα επιρροή, την οποία
βλέποντας μια ταινία και επηρεάζοντας έτσι πάρα πολύ το κοινό που τη βλέπει και ειδικά τα παιδιά, τα μυαλά τους που είναι, θα λέγαμε, λίγο έξω από το κεφάλι ή αντιμετωπίζοντας προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα και γενικά, ας πούμε, κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι, θα λέγαμε, λίγο βίες από το οικογενειακό τους περιβάλλον και δέχονται μια κατάσταση επάνω από βία και την οποία αυτήν θέλουν να την εξωτερικεύσουν, γίνεται μια κατάσταση ώστε να μαζεύονται 3, 4, 5 πιτσιρικάδες, και μπορώ να το λέω πιτσιρικάδες γιατί εγώ είμαι 60 χρονών και μπορώ να λέω έναν που είναι 13, 14 χρονών, 15, 16, 20 χρονών, το λέω πιτσιρικά, ας πούμε, μπορώ άνετα να το πω πιτσιρικά. Αυτοί μαζεύονται μαζί και βάσει των επηρεασμών που βλέπουν, ας πούμε, κάνουν τις ανάλογες πράξεις, δηλαδή κλέβουν μηχανάκια, κάνουν bullying σε άλλα παιδιά, έτσι. Ποιος δεν έχει δει ταινία, ας πούμε, που με περιεχόμενο που είναι, δείχνει high school, δείχνει σχολεία, γυμνάσια στην Αμερική, το που να μην υπάρχει κάποιος, ας πούμε, ο οποίος να δέχεται bullying μέσα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ πέρα, εντάξει. Και το ίδιο πράγμα κάνουν και εδώ τα παιδιά, δηλαδή βλέποντας μια κατάσταση ότι υπάρχει ένα bullying σε ένα δύναμο παιδί, το ίδιο κάνουν και εδώ πέρα, βρίσκουν ένα δύναμο παιδί και το κάνουν bullying. Δημιουργούνται συμμορίες, ας πούμε, όπως είναι και στην Αμερική, που δείχνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτοί που είναι μάγκες και πιο διάσημοι και πιο φημισμένοι στο σχολείο, να δημιουργούν μια κατάσταση που γύρω τους να γυρνάνε όλοι οι υπόλοιποι και να κάνουν bullying, να κάνουν μια κατάσταση πιεστική απέναντι σε παιδιά τα οποία δεν έχουν, πώς θα το λέγαμε, δεν είναι τόσο φημισμένα ή έχουν κάποια ιδιαιτερότητα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν έρθει και στη σχολή κατά διαστήματα και γονείς οι οποίοι μου έχουν ζητήσει, ας πούμε, να βοηθήσω με κάποιο τρόπο το παιδί τους, το οποίο είχε μπλέξει σε παρέες οι οποίες ήταν όχι τόσο καλές και ήθελα να το τραβήξουν και ήθελα να το φέρουν στη σχολή ώστε να μπορεί να έχει μια ενασχόληση διαφορετική, ώστε να μπορέσει να φύγει από αυτήν την από αυτήν την από αυτόν τον ιστό που είχε μπλέξει και ήταν σε μια κατάσταση, έτσι θα λέγαμε, λίγο τρομακτική για αυτούς, που, γιατί το παιδί είχε μια παράλογη συμπεριφορά, έτσι. Οι γονείς οι οποίοι είχαν ένα παιδί το οποίο δεχόταν διαρκώς παρενόχληση, bullying, έτσι είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται και κατανοείται πιο εύκολα για τους άλλους, ενώ υπάρχουν πολύ καλές ελληνικές λέξεις, έτσι, παρενόχληση από άλλα παιδιά, και με ζητήσανε πώς μπορεί να βοηθηθεί το παιδί να μάθει, έτσι, να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του από καταστάσεις οι οποίες είναι πιεστικές απέναντί του και αντιμετωπίζει προβλήματα, έχει ψυχολογικά προβλήματα, έχει στρες, αντιμετωπίζει μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και μεταφέρεται και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Οι συμμορίες ανηλίκων είναι ένα θέμα το οποίο είναι υπαρκτό, υπάρχει. Χωρίζονται σε γειτονιές και δημιουργούν ομάδες οι οποίες σε κάποιες φάσεις, από ό,τι βλέπουμε, είναι και παραπάνω από το κανονικό του πράγματος, δηλαδή κλέβουν, βιοπραγούν, βιάζουν, έτσι, και σε κάποια φάση, άμα θα δείτε, σε extreme κατάσταση φτάνουν να τραυματίζουν ή και να σκοτώνουν. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί, είναι μια κατάσταση η οποία έχει ήδη ξεφύγει και όσο πηγαίνει θα ξεφεύγει περισσότερο.
είναι ένα θέμα το οποίο η σύγχρονη μορφή, ο σύγχρονος τρόπος ζωής προσδιορίζει όλη αυτή την κατάσταση. Για μένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής προσδιορίζει αυτή την κατάσταση και φέρνει το θέμα ώστε να δημιουργούνται οι συμμορίες ανηλίκων. Δηλαδή όλα τα ερεθίσματα που έχουν τα παιδιά είναι σε φάση ώστε να δημιουργηθούν αυτές οι συμμορίες ανηλίκων. Δεν είναι όπως ήμασταν εμείς μικροί που παίζαμε μπάλα, παίζαμε μακριά γαϊδούρα, παίζαμε διάφορα τέτοια παιχνίδια, ήμασταν ομαδικοί, ήμασταν με τη γειτονιά μας και εμείς είχαμε γειτονιές και παίζαμε ξύλο με γειτονιά με γειτονιά. Δεν είναι αυτό, ανέκαθεν υπήρχε και ανέκαθεν θα υπάρχει. Αλλά θα λέγαμε ήταν πιο αγνά τα πράγματα. Πιο όμορφος ο τρόπος ο οποίος γινότανε. Θα μου πεις τώρα το ξύλο πιο όμορφο. Πιο όμορφος ήταν ο τρόπος ο οποίος γινότανε η αντιπαράθεση που υπήρχαν στις γειτονιές. Δεν υπήρχαν όπλα. Έτσι, κανένας δεν κυκλοφορούσε να κουβαλάει μαχαίρι ή να έχει έτσι, κάτι σίδερο ή σιδερολωστό ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό μαζί του. Ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ πιο καθαρή. Έτσι, και τα παιχνίδια ας πούμε, που παίζαμε σαν παιδιά ήταν πολύ διαφορετικά από τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σήμερα. Δεν υπήρχε η τηλεόραση, οι μορφές, οι κονσόλες ή και τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά με τα PlayStation και με τις κονσόλες αυτές και με τα ερεθίσματα που παίρνουν από ταινίες που βλέπουν. Εμείς δεν είχαμε τόσο τέτοια ερεθίσματα ώστε να δημιουργηθούν τέτοιες ομάδες και τέτοιοι πυρήνες ώστε να υπάρχει μια εξέλιξη σε τέτοιο άσχημο βαθμό. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι σχεδόν ανεξάντλητο, φίλε Γιάννη, να μπορέσω να τέτοιο. Μπορεί δηλαδή να μιλάω πάρα πολλές ώρες για αυτό το θέμα, το οποίο δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του, αλλά από ποιον και πώς. Εγώ δεν είμαι κάποιος ο οποίος μπορώ να πω η συμβουλή δική μου είναι ότι για να μπορέσουν οι συμμορίες ανηλίκων να μην υπάρχουν θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση, δηλαδή οι γονείς να είναι πολύ πιο κοντά στα παιδιά και όχι απλά να τα αφήνουν να υπάρχουν ή να κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορούν τα παιδιά τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχουν μια σοβαρή ενασχόληση με τον αθλητισμό, με τις πολεμικές τέχνες, έτσι, με τέτοια πράγματα ώστε να μπορούν να αποφύγουν αυτές τις κακοτοπιές. Αυτή είναι η δική μου συμβουλή. Ότι όλα τα πράγματα πιστεύω ότι για να δημιουργηθούν συμμορίες ανηλίκων τα περισσότερα πράγματα ξεκινάνε από το σπίτι και από εκεί και πέρα είναι όλα δημιουργία έτσι, κακών προβλημάτων. Αν υπάρχει σοβαρή ενασχόληση από τους γονείς απέναντι στα παιδιά και τα βοηθάνε να μπορούν να έχουν κάποιες ενασχολήσεις σοβαρές, να αυτό που γίνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πηγαίνουν στα αγγλικά, να μαθαίνουν πιάνο, ένα όργανο μουσικό να παίζουν, να πηγαίνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην πολεμική τέχνη, ώστε να φροντίζουν, δηλαδή, να έχουν ένα δημιουργικό χρόνο ενασχόλησης τα παιδιά, να υπάρχει ένας δημιουργικός χρόνος ενασχόλησης των παιδιών, έτσι, δεν θα έλεγα με περιορισμένο χρόνο ελεύθερο ώστε να κάνουν, όχι, και ο χρόνος ο ελεύθερος είναι απαραίτητος να υπάρχει, να μπορούν να βγουν, να πάνε ένα σινεμά, να πάνε να πιούν ένα καφέ, έτσι, είναι πάρα πολύ καλό να δημιουργούν φίλους, να κάνουν, αλλά πάντα στο πλαίσιο του θεμητού και πάντα στο πλαίσιο του να γνωρίζουν οι γονείς με ποιους βγαίνουν τα παιδιά, με ποιους κάνουν παρέα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο, θα θεωρήσω ότι έχω απαντήσει την ερώτηση.
εάν θεωρείς ότι δεν έχω απαντήσει σωστά ή θέλεις να με ρωτήσεις κάτι παραπάνω, πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Έτσι κι αλλιώς μου θέτεις ερωτήσεις κέραιες ανέκαθεν. Έτσι από την αρχή μου βάζεις ερωτήσεις οι οποίες είναι καυστικές και πιστεύω ότι καταφέρνω και τις απαντάω. Αν πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να με ακούσετε την επόμενη φορά. Κάντε μια κοινοποίηση στο κανάλι κάποιου φίλου ώστε να με ακούσει και αυτός. Κάντε ένα like. Τελειώνοντας και ολοκληρώνοντας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Ζω και διδάσκω στη Θεσσαλονίκη, Παναγίας Φανερωμένης 42. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.